χάσουμε καταρχήν τη συμπαράστασή μας. Βέβαια είχαμε ξανάρθει σαν λαϊκή συσπήρωση, αλλά σαν Δήμος Νεάπολης Υγειών τώρα, με αφορμή και ένα προτινόμενο ψήφισμα, σας ενημερώνω ότι αύριο έχει Δημοτικό Συμβούλιο, όπου ελπίζω ότι θα εγκριθεί και ένα προτινόμενο ψήφισμα για συμπαράσταση στον αγώνα. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω δύο λόγια, τι δείχνει ο δικός σας αγώνας. Ένα, ότι δεν είναι μόνο το δικό σας πρόβλημα εδώ πέρα, ή να το πω καλύτερα, το δικό σας πρόβλημα και ο δικός σας αγώνας είναι πανελλαδικός. Η πίεση που εξασκείται απέναντί σας και σε σχέση με τις συνθήκες δουλειάς και σε σχέση με τις απολύσεις και σε σχέση με την πίεση που εξασκείται, εξασκείται σε όλη την εργατική τάξη. Δέστε τι γίνεται στη Λάρκο, μια επιχείρηση μοναδική στην Ελλάδα με το νικέλιο να ανεβαίνει στα ύψη και όμως θέλουν να την κλείσουν και να απολύσουν τους εργαζόμενους. Δέστε τι γίνεται στα πετρέλαια Καβάλας, δέστε τι γίνεται στην e-food και βέβαια καλά κάνουν οι εργαζόμενοι όπως εσείς, αντιδρούνε διεκδικώντας μια ζωή πραγματικά ανθρώπινη. Δεύτερο, τι άλλο δείχνει. Για δέστε, ενώ μιλώντας, πέρασε και το αστυνομικό εδώ πέρα όργανο της τάξης. Τι δείχνει τα όργανα αυτά της αστικής τάξης, τι αποδεικνύεται, ότι είναι όργανα στην ουσία του κεφαλαίου. Όταν πρόκειται για ποινικά αδικήματα, ο Δήμος μας επανειλημμένα έχει πει ότι δεν περνάνε το ποινικό έγκλημα, ανεβαίνει και ανεβαίνει. Πού στρέφεται η προσοχή αυτών των πιεστικών μέσων, των μέσων της τάξης που λένε, απέναντι στους αγώνες των εργαζομένων. Όταν πρόκειται για τα συμφέροντα των εργαζομένων, όλες οι απεργίες κρίνονται παράνομες και καταχρηστικές. Και ένα τελευταίο τώρα, να πούμε ότι εμείς ήρθαμε να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας. Εγώ είπα και στον Δήμαρχο, στην Πρόεδρο, αλλά εδώ και μπροστά σας λέω και στον Δήμαρχο, κακώς ήρθαμε μια. Ξέρω ότι οι οικογένειές σας εδώ και δύο μήνες δυσκολεύουν. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, Δήμαρχε, να έχουμε εκτός από την ηθική συμπαράσταση που είναι μεγάλη και αυτή, πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο να υπάρχει και πρακτική συμπαράσταση. Υπάρχουνε, μπορούμε να βρούμε τρόπους να ενισχύσουμε τον Κώστα, τον Μαλαματίνα και αυτή η ενίσχυση να πάει στο σωματείο στην ουσία. Υπάρχουνε τρόποι, τέλος πάντων, που να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και έμπρακτα τον αγώνα των εργαζομένων. Είμαστε μαζί σας, παλεύουμε και εμείς από τον Δήμο με άλλες μορφές, γιατί και εκεί τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Εκεί ακριβώς λόγω του ότι μειώνουν τα έσοδα που πηγαίνουν προς τους Δήμους στα κονδύλια, οι Δήμοι γυρνάνε με φορολογίες και τέλη για να κάνουν το όποιο έργο μπορούν να κάνουν. Αυτό σημαίνει ότι και το όποιο έργο γίνεται, γίνεται πάλι για μια φορά ακόμα από τις τσέπες των εργαζομένων. Εμείς αντιπαλεύουμε αυτή την κατάσταση, γιατί δυο φορές στην ουσία φορολογείται ο εργαζόμενος. Μία, όχι δυο, πολλές φορές. Οι φόροι είναι ατέλειωτοι δηλαδή. Αλλά μια φορά από το επίσημο κράτος και μια φορά και από την τοπική διοίκηση. Σας ευχόμαστε με όλη μας την ψυχή και εμείς στεκόμαστε συμπαραστάτες. Καλόν αγώνα και είμαστε σίγουροι ότι όταν αυτός ο αγώνας γίνει βίωμα όλης της εργατικής τάξης, τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο και θα μπορέσουμε να ανατρέψουμε ένα βάρβαρο σύστημα που στην ουσία εξυπηρετεί λίγους σαν τα αφεντικά της Παλαματίνας, ενώ πιέζει και εκμεταλλεύεται τους πολλούς, αυτούς που πραγματικά παράγουν τον πλούτο, τους εργαζόμενους.